Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η κίνηση ιδεών και δράσης Πράττω σας καλωσορίζει η σημερινή μας ημερίδα. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας εδώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καλώς ήρθατε στην αποστοσινή μας εκδήλωση. Στη σημερινή ημερίδα με θέμα κρίση, λύση, προοπτική, καλεσμένοι και συνάμα ομιλητές είναι ο Αντιπρόεδρος Βουλής και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΥΜΟΥ, κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Ο Πρόεδρος Κίνησης Πράττω και Καθηγητής Πολιτικών Θεωριών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κύριος Νίκος Κοντζιάς. Και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, κύριος Σταύρος Λιγερός. Φίλες και φίλοι, η μεγάλη συμμετοχή σας σήμερα δείχνει την εκτίμηση στο πρόσωπο των ομιλητών, αλλά κυρίως το ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθε και την ανάγκη να λάβετε απαντήσεις, να ακούσετε προτάσεις και λύσεις και να θέσετε τις δικές σας ερωτήσεις. Η κίνηση Πράττω επέλεξε να ξεκινήσει το ταξίδι της κάνοντας την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στο Περιστέρι. Μια πόλη την οποία την έχει επηρεάσει ιδιαίτερα η κρίση, αλλά και μια πόλη σύμβολο στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Φίλες και φίλοι, η σημερινή ημερίδα έχει θέμα την κρίση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Κρίση πολιτική, κρίση οικονομική, κρίση πολιτισμική, κρίση δηλαδή εθνική. Κρίση όμως πλέον και ανθρωπιστική, με εικόνες καθημερινής εξαθλίωσης. Και όλα αυτά με μια κυβέρνηση αυταρχική, ένα κράτος κατασταλτικό και μια οικονομική τρομοκρατία ανεπροηγουμένου ενάντια στο μέσο Έλληνα και όχι μόνο. Η σημερινή ημερίδα έχει όμως και στόχο. Και στόχος είναι να αναδείξει λύσεις για το λαό και τη χώρα με προοπτική και αξίες. Να αναδείξει ότι υπάρχει άλλος δρόμος και είναι εφικτός. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, να σας ενημερώσω ότι η ημερίδα μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά από το vmedia.gr αλλά και από το pratto.gr. Οι φίλοι που μας παρακολουθούν ζωντανά το διαδίκτυο μπορούν να υποβάλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στο twitter.com/kinisipratto για να απαντήσουν σε πραγματικό χρόνο οι καλεσμένοι μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους ομιλητές. Κύριε Δραγασάκη, έχετε τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχήν την κίνηση ιδεών Πράττω για την ευκαιρία που δίνει να βρεθούμε σήμερα εδώ και όλους εσάς που είστε μαζί μας απόψε. Με τον Νίκο τον Κοντζιά και τον Σταύρο τον Λιγερό έχουμε διαδρομές με συμπτώσεις, αποκλήσεις, παράλληλες. Συζητάμε κατά καιρούς και ακριβώς νομίζω ότι αυτό που έχει νόημα απόψε δεν είναι τόσο η θεωρητική η ανάλυση των θεμάτων, αλλά η αναζήτηση των κοινών τόπων που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, μια και ζούμε μια κρίση όπως ήδη ελέγχθη που αγγίζει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης και μιλούμε σε ένα λαό με αγωνία για το σήμερα και για το αύριο, το δικό του και των παιδιών. Ωστόσο, για να διαμορφώσουμε άποψη και στρατηγική χρειάζεται να απαντήσουμε τα ερωτήματα που είναι στον τίτλο, δηλαδή ποια κρίση, ποια λύση, ποια προοπτική. Εγώ θα αρχίσω πολύ σύντομα με τη μεγάλη εικόνα, με το δάσος, πριν πάμε στο δέντρο το δικό μας, για να πω ότι αυτό που ζούμε δεν είναι στα αλήθεια μια εθνική, μια ιδιαιτερότητα, όπως είπα στην αρχή. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο που έχει κρίση, ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα άθροισμα εθνικών κρίσεων, κρίση στην Ελλάδα, κρίση στην Πορτογαλία, κρίση στην Ισπανία και αλλού ως ανεξάρτητα φαινόμενα. Ζούμε μια κρίση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού η οποία εκδηλώνεται ταυτόχρονα και με ποικίλες μορφές και εντάσεις σε επίπεδο χωρών, σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο κόσμου. Ζούμε επίσης ταυτόχρονα την δομική αλληλεξάρτηση που υπάρχει στην Ευρώπη, όπου βλέπουμε ότι διαρκώς μας απειλούν να μας διώξουν από το ευρώ, αλλά κανείς δεν τολμάει να το κάνει. Βλέπουμε ότι ακόμα και η Κύπρος αναγνωρίζεται ότι είναι συστημικά σημαντικός παράγοντας, αλλά βλέπουμε και τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου το πρόγραμμα το δικό μας και η βαθιά ύφεση που δημιουργεί απασχολεί
χώρες όπως η Κίνα, όπως η Βραζιλία, όπως οι ΗΠΑ, γιατί διότι μια επέκταση της ΥΦΕΣ στην Ευρώπη απειλεί και την δική τους βιωσιμότητα ως οικονομίες, παρά το τεράστιο μέγεθος που έχουν. Αυτό δείχνει επομένως ότι αφενός μεν υπήρχαν διαπραγματευτικές δυνατότητες που οι ηγεσίες αυτής της χώρας και οι κυβερνήσεις δεν θέλησαν να αξιοποιήσουν, κυρίως όμως σε αυτό το επίπεδο ήθελα απλώς να τονίσω και να δείξω ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθε και σε ό,τι αφορά τη γένεση της κρίσης αλλά και σε ό,τι αφορά τη διέξοδο. Γεννάται λέει το ερώτημα και πρέπει να το απαντήσω έστω σύντομα, κατά πόσον μπορούμε πράγματι να βγούμε από αυτή την κρίση μόνοι μας, ανεξαρτήτως του τι γίνεται τριγύρω μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Η απάντηση λοιπόν, η συνοπτική που θα ήθελα να δώσω, είναι ότι για να βγούμε από την κρίση βεβαίως χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο προσαρμοσμένο στα δικά μας προβλήματα και στις δικές μας δυνατότητες, όμως αυτό το σχέδιο πρέπει να είναι εξ αρχής ενταγμένο σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια δυναμική. Να το διατυπώσω αλλιώς, μπορεί μια χώρα να βγει από την κρίση, αλλά η εμπέδωση της εξόδου και η προοπτική της εξόδου και οι όλες τις εξελίξεις θα επηρεάζονται και επηρεάζονται, όπως ήδη το ζούμε, έντονα από τις εξελίξεις στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό νομίζω βρισκόμαστε στο στάδιο να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική η οποία ανεξάρτητα από πού θα αρχίζει, δηλαδή από τη δική μας χώρα, όπως εμείς θα θέλαμε, ή από άλλες χώρες όπως άλλοι λαοί θα ήθελαν, θα αποσκοπεί σε μια μεγάλη ανατροπή και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και μακάρι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι σκέψεις αυτές πριν από 3 χρόνια θα ακουγόταν ερετικές, σήμερα πια πιστεύω ότι αποτελούν κοινές διαπιστώσεις, αφού βλέπουμε και νέα μορφώματα να συγκροτούνται παγκοσμίως, όπως είναι οι λεγόμενες BRICS, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Αφρική, όπου αναζητούν εναλλακτικές στρατηγικές. Ακριβώς διότι για δικούς τους λόγους, για δικά τους συμφέροντα και όχι για λόγους απλώς, πώς να πούμε, αλληλεγγύης, ενδιαφέρονται για μια διέξοδο από την κρίση μέσω ανάπτυξης και όχι μέσω λιτότητας, όπως επιθυμεί η Γερμανία και άλλες δυνάμεις εδώ στην Ευρώπη. Το συμπέρασμα επομένως είναι ότι μια στρατηγική ενάντια στην κρίση, μάλλον οι απαντήσεις και στα 3 ερωτήματα, ποια κρίση, ποια λύση, ποια προοπτική, θα πρέπει να τις δούμε ταυτόχρονα και στο επίπεδο της χώρας μας και στο επίπεδο της Ευρώπης και στο παγκόσμιο επίπεδο. Και έρχομαι τώρα στα δικά μας για να αρχίσω να επισημάνω καταρχήν αυτό που όλοι πιστεύω ζούμε αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες, ότι και με επίσημο τρόπο πια διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θεμελιώνεται σε λανθασμένες παραδοχές. Είναι ο περιβόητος πολλαπλασιαστής, όπου υπολόγισαν, λέει, ότι αν μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες κατά 100 ευρώ, τότε το εθνικό εισόδημα θα μειωθεί κατά 50 ευρώ. Αλλά τώρα διαπιστώνεται ότι αν μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες σε 100 ευρώ, τότε το εθνικό εισόδημα μειώνεται κατά 170 τόσο ευρώ. Ήταν πραγματικά λάθος αυτό? Ήταν σκόπιμη επιλογή ή σκόπιμη απόκριψη? Και αφού, όπως και να το χαρακτηρίσουμε, είτε λάθος είτε σκόπιμη απόκριψη, γιατί συνεχίζεται το ίδιο πρόγραμμα, αφού τώρα πια διαπιστώνεται και με αυτόν τον τεχνοκρατικό τρόπο, αυτό που κάποιοι λέγαμε από την αρχή, ότι στηρίζεται σε λαθασμένες παραδοχές, εκτός από τη βαρβαρότητα που περικλεί αυτό το πρόγραμμα? Θα ήθελα να απαντήσω αυτό το ερώτημα, διότι νομίζω ότι είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αποτυχάνει στους διακηρυγμένους στόχους του, αλλά επιτυχάνει στους μη διακηρυγμένους στόχους του. Και μη διακηρυγμένος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Μη διακηρυγμένος στόχος του προγράμματος ήταν η ίδια ύφεση. Η ύφεση και η φτωχοποίηση είναι τα εργαλεία προσαρμογής σύμφωνα με τη δική του αντίληψη. Επίσης, μέσω της δομικής μείωσης των μισθών και των εισοδημάτων που συντελείται στη χώρα μας, διαμορφώνονται για το κεφάλαιο όροι και σχετισμοί δύναμης που επιτρέπουν να υπάρξει αυτό που ήδη ζουν, μια αγορά εργασίας ζούγκλα. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο προβάλλουν και προτείνουν το όραμα εντός εισαγωγικών για ένα νέο κύκλο κερδοφορίας βασισμένο πάνω σε κοινωνικά έργα. Επίσης μέσω αυτού του τρόπου επιδιώκουν να αμβλύνουν ή να αντιμετωπίσουν τις ανισορροπίες όπως το ονομάζουμε, είτε στο έλλειμμα του ιστοργείου πληρωμών,
είτε στο έλλειμμα του προϋπολογισμού. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούν μέσω των εισαγωγών να καλύψουν το εμπορικό έλλειμμα, επιδιώκουν να το κάνουν αυτό μέσω της μείωσης δραστικής των εισαγωγών, η οποία μείωση είναι αποτέλεσμα της φτωχοποίησης του κόσμου. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια φάση πια ακόμα πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν ως τώρα, ακριβώς διότι εφαρμόζεται μια πολιτική που και παγκοσμίως και στη χώρα μας όλοι γνωρίζουν. Αυτό που κάποιοι λέγαμε από καιρό, ότι αυτό το πρόγραμμα παράγει ανισότητες, παράγει καταστροφές, αλλά δεν υπάρχει καν η ελπίδα μιας διεξόδου μέσα από αυτό το τούνελ. Από εδώ, από το σημείο λοιπόν αυτό, σημασία πια έχει να καταγράψουμε, όχι τόσο να καταγράψουμε τις άμεσες επιπτώσεις στα εισοδήματα, στην απασχόληση που όλοι άλλοι το βιώνουν, αλλά να δούμε τις πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις και προοπτικές που δημιουργεί η συνέχιση αυτού του προγράμματος. Η πρώτη λοιπόν επίπτωση είναι αυτό που ήδη ονόμασα φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, η οποία πια παίρνει όμως μεγάλες διαστάσεις, τραγικές διαστάσεις, πρωτοφανείς σε περίοδο ειρήνης. Το 1/3 της κοινωνίας ζει ήδη στα τάρταρα, αφού περίπου 1.300.000 άτομα ζουν σε νοικοκυριά που δεν δουλεύει κανείς. Άρα δεν έχουν ήδη εισόδημα ούτε απασχόληση. Δεύτερον, έχουμε την κατάρρευση των μισθών κάτω από το επίπεδο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, υπό την έννοια ότι αυτοί οι μισθοί που διαμορφώνονται στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν την κάλυψη αναγκών σε υγεία, σε εκπαίδευση και σε άλλες βασικές ανάγκες. Επίσης, σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε, επειδή συνήθως μιλάμε για πτώση εισοδημάτων και κατανάλωσης, ότι αν έχουμε απλώς μείωση κατανάλωσης, τότε μια πολιτική ζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη κατανάλωσης. Αυτό που έχουμε όμως, και είναι πιο ανησυχητικό, έχουμε καταστροφή του παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας. Που σημαίνει ότι ακόμα και με μια ανάκαμψη, αν κάποτε συμβεί, αυτό το παραγωγικό έλλειμμα που σήμερα διαμορφώνεται θα παραμένει έλλειμμα και αντίστοιχα η αναλογία θα είναι υψηλή. Άρα, μιλούμε για μια πολιτική που εφαρμόζεται και η οποία καταστρέφει αυτό που όλοι οι οικονομολόγοι όλων των ρευμάτων της σκέψης αναγνωρίζουν ως θεμελιώδεις παράγοντες της ανάπτυξης. Καταστρέφει δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο και το υλικό κεφάλαιο της οικονομίας. Και αυτά παίρνουν μακροχρόνιο χαρακτήρα. Ποιο είναι λοιπόν το επίδικο για σήμερα και για τα επόμενα χρόνια? Το επίδικο νομίζω είναι ότι είτε θα πάμε σε μια διαδικασία, όπως ήδη συμβαίνει, μοντελοποίησης αυτών των τάσεων, να γίνει δηλαδή ο κανόνας και όχι κάτι έκτακτο, να μονιμοποιηθούν ως τάσεις περαιτέρω η χαμηλή μισθή, η φτώχεια, μια οικονομία με αποδεκατισμένο παραγωγικό δυναμικό, να πάμε δηλαδή σε ένα μοντέλο με δύο κυρία χαρακτηριστικά, χαμηλή μισθή και ακριβό χρήμα, το οποίο μοντέλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα επιτρέπει κερδοφόρες δραστηριότητες μόνο σε τομείς εντάσσεως εργασίας και όχι και χαμηλής προστέμενης αξίας. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μία μακρά, με αυτό το μοντέλο, μακρά και απροσδιόριστη σε διάρκεια περίοδο αναπαραγωγής, της μονιμοποίησης και αναπαραγωγής της σημερινής κατάστασης. Το δεύτερο χαρακτηριστικό και το δεύτερο επίδικο είναι ότι αυτή η κατάσταση, δηλαδή με τον κόσμο σε φτώχεια και σε επίπεδα μισθών που δεν επιτρέπουν την ομαλή αναπαραγωγή της εργατικής τάξης και της κοινωνίας, είναι αναπόφευκτη η αυταρχική θωράκιση αυτού του μοντέλου. Γι' αυτό και αυτά που ζούμε σήμερα με τις επιστρατεύσεις των εργαζομένων, με την προσπάθεια κατάργησης του δικαιώματος στην απεργία, με την ελαστικοποίηση των δικαιωμάτων όλων, με την έρποντα αυταρχισμό, με τα χαλκεία που εδρεύουν μέσα στην καρδιά της κυβερνητικής εξουσίας, όλα αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, ούτε αφορούν μόνο την προσπάθεια να πολεμηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακοπεί ανωδός του. Έχουν μια ευρύτερη σημασία, κατευθύνεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός αυταρχικού κράτους, όπως έγινε μετά τον εμφύλιο στη δεκαετία του 50, τηρώντας τις όποιες ανοδηγίες. Και επειδή ακριβώς οι διάφοροι θεσμοί ανησυχούν ότι αυτά όλα μπορούν να οδηγήσουν σε μια έκρηξη απρόβλεπτη και απροσδιόριστης προοπτικής, ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε να πιέζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για νέο κούρεμα του χρέους, να πιέζει για φορολογία του πλούτου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να ενδιαφέρονται και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, ίσως ακόμα και να θυσιάσουν, όπως σωστά έγραψε ο Νίκος Κοντζιάς, κάποια πλοκάμια της ολιγαρχίας, αρκεί να υπάρξει ένα νέο σύστημα, μια νέα ολιγαρχία
και αρκεί με αυτόν τον τρόπο να αποτραπεί η έκρηξη του όλου κοινωνικού σώματος. Επομένως, για να περάσω στο διατάφτα και την προοπτική, νομίζω το δίλημα που διαγράφεται είναι συνένεση με αυτήν την κατάσταση, ανοχή της ή ανατροπή. Και νομίζω ότι όσοι είμαστε εδώ, νομίζω ότι η επιλογή μας είναι το δεύτερο. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον, ελπίδα σε αυτές τις γραμμές που εντελώς συνοπτικά βέβαια προσπάθησα να περιγράψω. Ποιο είναι το εύρος, ποιο είναι το φάσμα της ανθρωπής? Λέμε όλοι μας και το ΣΥΡΙΖΑ, μιλούμε για την ανατροπή του μνημονίου. Αρκεί αυτό? Νομίζω ότι η κατάργηση της πολιτικής του μνημονίου και ιδιαίτερα η κατάργηση της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης είναι αναγκαίο πρώτο βήμα, αλλά δεν αρκεί. Διότι ακόμη πιο κρίσιμο είναι να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε τις συνέπειες που, όπως είπα, συνοπτικά είχε ήδη και έχει αυτή η πολιτική. Και οι οποίες συνέπειες είναι μακροχρόνιας εμβέλειας, δεν είναι κάτι συγκυριακό. Δεν σημαίνει δηλαδή καταργώντας τα μνημόνια από μόνο του αυτό το γεγονός μπορεί να αποκαταστήσει μισθούς, δικαιώματα κλπ. Ακριβώς γι' αυτό στη θέση του μνημονίου πρέπει να βάλουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, το οποίο υπάρχει στις γενικές του γραμμές και το οποίο συζητούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω και εδώ απόψε, για να το κάνουμε όσο γίνεται πιο μεστό και πιο συγκεκριμένο. Ένα σχέδιο αξιακό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό για την ανόρθωση της κοινωνίας και για την διάνοιξη νέων δρόμων. Φυσικά, μέσα στα πλαίσια αυτά είναι εντελώς αναγκαία η αναδιαπραγμάτευση όχι μόνο των επαρκών όρων των δανειακών συμβάσεων, με τις οποίες δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε διότι ακυρώνουν την έννοια της κυριαρχίας και της δημοκρατίας, αλλά θα έλεγα επαναδιαπραγμάτευση με μία έννοια της όλης θέσης της χώρας μας στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Διότι ακόμα και αν μας διαγράψουν ολόκληρο το χρέος, δεν είναι βέβαιο ότι μόνο με αυτό το στοιχείο μπορούμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδρος και να ανακτήσουμε δηλαδή μια θέση στον ευρωπαϊκό γίγνεσθε, μια θέση με ισοτιμία, με αξιοπρέπεια και με όρους βιωσιμότητας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει πράξη ένα τέτοιο σχέδιο? Και βέβαια εδώ αναφέρομαι απλώς σε τίτλους. Υπάρχει μια διάχυτη, μια δύναμη συνέχειας που απαντά στο ερώτημα αυτό ότι χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Βεβαίως, αλλά δεν αρκεί μια άλλη κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε, νομίζω, τρεις μεγάλες προϋποθέσεις. Πρώτον, χρειαζόμαστε ένα ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα, ενωμένο με όρους λαϊκής και εργατικής ενότητας, το οποίο θα διεκδικεί σήμερα και θα στηρίζει αύριο και θα ελέγχει αύριο μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιεί σε σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεύτερο, χρειαζόμαστε αξίες, ιδέες, εκφρασμένες σε αυτό που ήδη ονόμασα, σε ένα πρόγραμμα. Και χρειαζόμαστε και εναλλακτικά παραδείγματα που να εκλαϊκεύουν, να δείχνουν ορατά στον κόσμο τι σημαίνει αυτός ο άλλος δρόμος. Όχι μόνο εκφωνήσεις, όχι μόνο κείμενα, αλλά και δράσεις εναλλακτικές. Και το τρίτο, χρειαζόμαστε πολιτική. Χρειαζόμαστε πολιτική ως ιεράρχηση στόχων, ως συγκρότηση πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών, ως επεξεργασμένη τακτική και ως ένταξη της τακτικής σε μια ευρύτερη στρατηγική που, υπενθυμίζω την αρχική παρατήρηση, θα αφορά την Ελλάδα και ταυτόχρονα θα εκτείνεται σε όλους της Ευρώπης και κόσμου, αφού και άλλοι λαοί πάσχουν από τα ίδια προβλήματα, αφού και σε άλλες κοινωνίες διαμορφώνονται οι ίδιες προσδοκίες. Δύο λόγια για το πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να μπει στη θέση των μνημονίων. Θα ήθελα να κάνω μία επίσης εδώ παρατήρηση. Η δύναμη της συνέχειας μας οθεί να σκεφτόμαστε ένα πρόγραμμα σαν τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, αλλά με προοδευτικό αριστερό περιεχόμενο. Αυτό θα συνέβαινε αν η κατάσταση που είχαμε ήταν κάπως φυσιολογική. Τα προβλήματα όμως που έχουμε είναι πέραν του φυσιολογικού, πέραν του γνωστού, ζούμε σε αχαρτογράφητες θάλασσες όπως δεν ορισμένοι. Δηλαδή δεν έχουμε εγχειρηδιακές απαντήσεις στο πώς μειώνουμε την ανεργία από το 30%. Τέτοια μεγέθη ανεργίας και τέτοια καταστροφή παραγωγικού δυναμικού έχουμε μόνο σε περιόδους πολέμου, όπου σε περιόδους πολέμου δεν εφαρμόζουμε συμβατικές πολιτικές, αλλά ετερόδοξες πολιτικές. Το πρόγραμμα λοιπόν στο οποίο εγώ τουλάχιστον αναφέρομαι είναι, πρέπει να το κατανοήσουμε ως κάτι πρωτότυπο, όπου θα έχει στοιχεία συμβατικών λύσεων, της μιας ή της άλλης μορφής, αλλά θα έχει και μέτρα
ανορθόδοξα, μέτρα ευρηματικά, μέτρα τα οποία θα προκύπτουν ακριβώς από την ευρηματικότητα του λαού, και γι' αυτό μίλησα για την ανάγκη κινημάτων ριζοσπαστικών, όχι μόνο κινημάτων αντίστασης, αλλά και κινήματα δημιουργίας. Ο πρώτος στόχος προφανώς θα είναι οι πολιτικές ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, όπου εδώ πρέπει να ξεχωρίσουν μέτρα άμεσα, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν, μέτρα άμεσα με τους όποιους υφιστάμενους πόρους και αυτούς που μπορεί να προσφέρει μια δραστική πολιτική ενάντια στη φοροδιαφυγή και την φοροασυλία. Μέτρα άμεσα μπορεί να προσφέρει μια αναδιάταξη του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να αυξήσουμε την κοινωνική αποτελεσματικότητα και των δαπανών και των ανθρώπινων πόρων. Αλλά και εδώ είναι μια περιοχή που πρέπει να ανοιχνεύσουμε, μέτρα και πολιτικές χωρίς λεφτά, αν μπορώ να το πω έτσι. Μέτρα και πολιτικές με τις οποίες θα δοκιμάσουμε λύσεις, οι οποίες ξέρουμε δεν θα είναι εκείνες οι ριζικές λύσεις που θα θέλαμε, αλλά θα είναι λύσεις ανάγκης. Παραδείγματος χάρη, θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, ίσως και μήνες, το φαινόμενο επιχειρήσεις να εγκαταλείπονται υπερχρεωμένες από τους ιδιοκτήτες τους. Θα αφήσουμε τον κόσμο απλώς να απολυθεί, ή θα δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε αν θέλουν οι εργαζόμενοι και όπου αυτό είναι δυνατόν να το διαχειριστούν αυτές τις επιχειρήσεις, να διασωθούν κάποιες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σε κάποιες χώρες με σχετική επιτυχία. Διαβάζουμε ότι στην Αθήνα έχουμε 20.000 άστεγους. Βεβαίως η λύση θα είναι μακροχρόνια μια στεγαστική πολιτική. Άμεσα όμως δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν δημόσιοι χώροι εγκαταλειμμένοι, να παραδοθούν σε συλλογικότητες με κάποια κριτήρια βεβαίως, ούτως ώστε να υπάρξει στέγαση κλπ. Ακόμα και ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι μέσα ενημέρωσης, ανήκουν σε άτομα τα οποία δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν θα μπορούσαν εκεί οι εργαζόμενοι ενός ραδιοφωνικού σταθμού με ειδικό καθεστώς να λάβουν την αυτοδιαχείριση του σταθμού. Όλα αυτά όμως είναι οι ιδέες που το ίδιο το κίνημα πρέπει να επεξεργαστεί και να δοκιμάσει. Δεύτερος στόχος. Ο πρώτος λοιπόν ήταν πόλεμος ενάντια στη φτώχεια, τη φτωχοποίηση, την εξαθλίωση, την εγκατάλειψη με συμβατικές πολιτικές και με μη συμβατικά μέσα, πάντα βέβαια σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής συμμετοχής, συλλογικότητας κλπ. Το δεύτερο είναι η παραγωγική ανασυνδρότηση της χώρας, η διαφορετική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η πολιτική αναγέννηση της κοινωνίας. Είναι προφανές ότι ό,τι και αν κάνουμε ενάντια στην τοκοποίηση, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε βιώσιμες λύσεις, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μισθούς σε σταθερό έδαφος, εάν η οικονομία συνεχίζει να καταραίει, αν η οικονομία δεν μπει σε νέες παραγωγικές βάσεις, όπου εδώ εννοούμε προφανώς όχι απλώς μια διόγκωση του υπάρχοντος, αλλά και μια αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. Λέω βιαστικά ότι προφανώς δεν συμφωνούμε την άποψη ότι ζούμε σε μια οικονομία που δεν παράγει τίποτα. Αυτό είναι ένα ψέμα που λέγεται συνειδητά. Ζούμε σε μια οικονομία που παράγει, όχι αυτά τα οποία θα μπορούσε να παράγει, όχι αυτά που πρέπει ενδεχομένως να παράγει, αλλά που υπάρχουν προϋποθέσεις για να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, χωρίς να ξεκινάμε από το μηδέν. Ο τρίτος μεγάλος στόχος είναι μια δημοκρατική αντεπίθεση, διότι μόνο με αντεπίθεση, όπως μου έλεγε πριν ένας εδώ ο φίλος που συζητούσαμε πριν αρχίσουμε, μόνο με αντεπίθεση μπορούμε να πραγματικά αντιμετωπίσουμε αυτή την αντιδημοκρατική επίθεση η οποία ξεκινάει μέσα από τα κυβερνητικά κλιμάκια. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε όμως και να σκεφτούμε ξανά τη δημοκρατία στην ουσία τους. Μιλάμε απλώς για μια στήριξη της δημοκρατίας που με εκφυλιστικό τρόπο υπάρχει. Προφανώς μιλάμε για μια στήριξη αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλλά πρέπει να μιλήσουμε νομίζω και για νέους θεσμούς που θα επιτρέπουν την άμεση δημοκρατία. Θα δώσουν χώρο στον ίδιο το λαό για να ελέγχει και να απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία για τη χρήση κάθε δημόσιου πόρου όπου και αν υπάρχει. Πρέπει να υπάρξει ένα τείχος με απόλυτο τρόπο και μηδενική ενοχή ενάντια στη διαφθορά, ενάντια σε πελατειακές λογικές, ενάντια σε παθογένειες, ακόμα και αν μιλήσουμε για παθογένειες που ο ίδιος ο λαός μας είχε εμπλακεί στο παρελθόν μέσα στο σύστημα όπως λειτουργούσε. Και βέβαια μιλάμε, τέταρτο στόχος, για ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων παντού. Ζούμε σε μια χώρα και μια κοινωνία που εκκρεμούν μεταρρυθμίσεις από δεκαετίες για μικρά και για μεγάλα πράγματα. Εδώ θα μιλήσουμε για μια αντίφαση.
ότι μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίζεται από δυνάμεις της αριστεράς θα πρέπει να κάνει κάτι που ιστορικά ονομάζεται αστικός εξυγχρονισμός. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο αστικός εξυγχρονισμός θα αποσταθεροποιεί τα συστήματα, τα συμφέροντα τα οποία στήριζαν ως τώρα το σύστημα. Διότι, παραδείγματος χάρη, το να πει τάξη, όπως λέμε απλά, στα ΜΜΕ, το να γίνει διοικητική μεταρρύθμιση, το να γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση ουσίας με το περιουσιολόγιο και ό,τι άλλα μέσα προτείνουμε, αυτά είναι πράγματα που σε άλλες χώρες έγιναν ή θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του υπάρχοντος συστήματος. Στις συγκεκριμένες όμως συνθήκες της χώρας μας θα είναι τομές, θα είναι μεγάλες συγκρούσεις που δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη στήριξη του λαού. Πού βρισκόμαστε από χρόνο. Μίλησα. Όχι, όχι, πρέπει να μας συνεπείς ό,τι λέμε. Λοιπόν, μίλησα και παραγωγική ανασυγκρότηση. Πού θα στηριχτεί αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση. Ορισμένοι λένε στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά ποιο ιδιωτικό τομέα σήμερα. Μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση και να θέλαμε να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε ένα περιβάλλον καταραίουσα ζήτηση και αβεβαιότητας. Άλλοι λένε να κρατικοποιήσουμε τα πάντα. Πρέπει να βγάλουμε και από αυτούς συμπεράσματα. Η κρατικοποίηση από μόνη της δεν αποτελεί απάντηση στα προβλήματα. Εμείς συζητούμε ένα μοντέλο πλουραλιστικής οικονομίας, μια νέου τύπου μεικτή οικονομία, όπου θα κοιτάμε ποιος φορέας μπορεί να υπηρετήσει το σχέδιό μας. Και εκεί μέσα υπάρχει χώρος για ένα δημόσιο τομέα υπό κοινωνικό έλεγχο, υπάρχει χώρος για ένα ιδιωτικό τομέα που θα λειτουργεί με κοινωνικές και οικολογικές δεσμεύσεις. Εχμή όμως, νομίζω, ενός σχεδίου σαν αυτό που συζητάμε, πρέπει να είναι και ένας νέος, πρέπει να είναι και νέες μορφές που συχνά τις αποκαλούμε μορφές αλληλέγγυας οικονομίας. Όχι μορφές φιλανθρωπικής βοήθειας, αλλά δομές οικονομικές οι οποίες δημιουργούν νέους τρόπους παραγωγής και ικανοποίησης αναγκών που στηρίζονται στη δημοκρατία, τη συμμετοχή, τον αυτοέλεγχο. Πέμπτος στόχος βεβαίως είναι η αδειανομή. Το λέμε όλοι μας, την αναδιανομή. Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο δεν είναι ίσως αρκετά συνειδητό. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μια αναδιανομή εισοδημάτων μόνο. Ότι με τους φόρους και όλα αυτά παίρνουν ακόμα και από το υστέρημα των φτωχών για να χρηματοδοτήσουν το κράτος, το οποίο συνέχεια πρέπει να χρηματοδοτήσει τις τράπεζες. Στην ουσία ζούμε μια αναδιανομή και από τα εισοδήματα του μέλλοντος. Όταν δηλαδή ακούτε ότι για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα δανειστεί το ελληνικό κράτος 50 δισεκατομμύρια, σημαίνει ότι οι μελλοντικές γενιές θα χρωστούν αυτά τα 50 δισεκατομμύρια. Άρα, σε ποιους ανήκουν οι τράπεζες μετά την ανακεφαλοποίησή τους. Αν ανήκουν σε ιδιώτες, σημαίνει ότι η σημερινή γενιά δανείζεται 50 δις για να χρηματοδοτεί την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, η οποία αύριο θα ανήκει σε ιδιώτες μετόχους. Να γιατί το αίτημα για να μπουν οι τράπεζες, να παίξουν οι τράπεζες μια νέα λειτουργία, να είναι τράπεζες μοχλή ανάπτυξης και εξυπηρέτησης κοινωνίας υπό δημόσιο έλεγχο, να γιατί αυτό το αίτημα σήμερα που κάποτε ήταν επαναστατικό αίτημα σήμερα είναι μια άμεση αναγκαιότητα ακριβώς για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης. Θα τελειώσω όχι το πρόγραμμα αλλά τις αναφορές μου σε αυτό για να κάνω ορισμένες τελικές διαπιστώσεις. Μια πρώτη διαπίστωση, με αφορμή και κάποια άρθρα που διάβαζα χθες στις εφημερίδες, λένε ορισμένοι ότι η κρίση εδώ που έχει φτάσει έχει πάψει να έχει ταξικό χαρακτήρα. Γιατί, διότι πλήττει όλους, πλήττει όλα τα στρώματα και διότι η χώρα, αν η χώρα είναι ένα καράβι, ναι, αν η χώρα, ο φίλος, μην πω όνομα, στο Βήμα το διάβαζα χθες, αν η χώρα είναι ένα καράβι, βουλιάζει όλο το χράδι. Μα το καράβι βουλιάζει διότι η τάξη, ο κόσμος της εργασίας τον έχουν δουλειάξει. Και δεν μπορούμε να σώσουμε τη χώρα αν δεν σώσουμε την τάξη που παράγει τον πλούτο. Επομένως, το πρόβλημα, όπως σωστά σχολιάζει ο Σταύρος, είναι ταξικό και επειδή είναι ταξικό γίνεται και εθνικό με αυτή την έννοια. Ότι συμπαρασύρεται όλη η κοινωνία προς τα κάτω. Και επομένως, πατριωτισμός σήμερα είναι η επίλυση του κοινωνικού προβλήματος. Πατριωτισμός είναι να βρουν δουλειά οι άνεργοι. Πατριωτισμός είναι να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους εδώ και να διώξουμε τους υπαίτιους να πάνε αλλού. Πατριωτισμός είναι ακριβώς το να δούμε μέσα από την κοινωνία τα ευρύτερα προβλήματα και όχι αντίθετα.
Νομίζω λοιπόν η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχει εναλλακτική κρίση. Πάντα υπήρχε εναλλακτική κρίση. Και όταν άρχισε η κρίση υπήρχε εναλλακτική κρίση. Αλλά σήμερα οριμάζουν οι συνθήκες, ούτως ώστε αυτή η άλλη λύση να βγαίνει στο προσκήνιο ως μια αδύρυτη αναγκαιότητα. Λίγο τα αποτελέσματα που είχε αυτή η πολιτική, λίγο αποκαλύψεις για τα τεράστια λάθη εντός ή εκτός εισαγωγικών που εμπεριέχουν αυτό το πρόγραμμα, αρχίζει και συνειδητοποιείται λοιπόν ότι υπάρχει λύση και μάλιστα υπάρχει εναλλακτική η οποία απηχεί, αντανακλά εκφράζει τα συμφέροντα της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε για την κοινωνία των δύο τρίτων και εννοούσαμε ότι η πολιτική του θατσερισμού σπρώχνει το ενδρύτο της κοινωνίας στο περιθώριο. Σήμερα η κοινωνία του ενδρύτου σημαίνει ακριβώς τον άποδο. Ότι έχουμε πάνω από το ενδρύτο της κοινωνίας εντελώς φτωχοποιημένο και έχουμε το άλλο ενδρύτο και επιπλέον, αν όχι και το δεύτερο, το μισό της κοινωνίας μας, να ζει ανάμεσα στη μεγάλη ανέχεια και τη μεγάλη ανασφάλεια. Κανείς να μην ξέρει αν θα έχει αύριο δουλειά και ούτω καθεξής. Επομένως, υπάρχει η κοινωνική βάση, υπάρχει η κοινωνική δύναμη που μπορεί να εκφραστεί με μια πρόταση που συνοπτικά προσπάθησε ορισμένα στοιχεία της να εκθέσω και αυτό που λείπει ακριβώς είναι η πολιτική έκφραση, η μετουσίωση αυτής της λύσης σε μια πολιτική δυναμική ακόμα πιο ισχυρή, ούτως ώστε μέσα από ένα αστερισμό κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, μέσα από ένα συνασπισμό πολιτικών μορφωμάτων, κομμάτων, ομάδων, κινήσεων, προσωπικότητων κλπ, που όμως θα συγκλίνουμε και θα συγκλίνουν όλες αυτές τις δυνάμεις σε μία ρήξη με την προοπτική της καταστροφής την οποία ζούμε σήμερα και με μία βασική συμφωνία στα βασικά τουλάχιστον συστατικά του σχεδίου που πρέπει να μπει στη θέση των μνημονίων, νομίζω ότι αυτή είναι η προοπτική την οποία πρέπει περαιτέρω να θεμελιώσουμε και να εργαστούμε για αυτήν. Σας ευχαριστώ. Μία εδώ και δύο από εκεί, Μία από εκεί και μία από εδώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δραγασάκη, να καλησπερίσουμε και τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Μπαχατουρίδη, για να ευχαριστήσουμε την παραχώρηση της αίθουσας.